Μπορείτε, πρέπει να σας διακόψω, διότι θέλω να είμαι δίκαιη με όλους για το χρόνο τους. Ο κ. Παπαδημούλης, για να το πω. Βέμπερ, σταματήστε επιτέλους να αδικείτε και να προσβάλλετε και την Ελλάδα, αλλά και την αλήθεια. Ο κύριος Ερντογάν φυλακίζει δημοσιογράφους, κλείνει εφημερίδες. Δεν εφαρμόζει καν τη συμφωνία, αλλά εσείς τον χαϊδεύετε και κατηγορείτε τον Τσίπρα. Ο κύριος Όρμπαν, ο ακροδεξιός, δεν δέχεται ούτε ένα πρόσφυγα στην Ουγγαρία, αλλά εσείς τον χαϊδεύετε γιατί είναι στην ομάδα σας και φυσικά πάλι καταγγέλλετε τον Τσίπρα. Ίσως να τον βλέπετε και στον ύπνο σας. Ο ελληνικός λαός είναι υπερήφανος με μεγάλη ιστορία και προσφορά και δεν ανέχεται αυτές τις προσβολές του κάθε κύριου Βέμπερ. Κύριε Τούσκ και κύριε Γιούνκερ, ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι φορτώσατε την αποτυχία τη δική σας να εφαρμόσετε τις αποφάσεις του Σεπτεμβρίου για αναλογική μετεγκατάσταση στους ώμους ενός κράτους μέλους της Ελλάδας, εξοραίζοντας παράλληλα την Τουρκία. Η χώρα μου, η Ελλάδα, σηκώνει ένα τεράστιο βάρος εξαιτίας του πολέμου, της γεωγραφίας αλλά και της ευρωπαϊκής αποτυχίας. Και ο ελληνικός λαός χρειάζεται περισσότερη βοήθεια και αλληλεγγύη, όχι να χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος τράγος ή ως σάκος του μπόξ. Thank you, colleagues. Our next speaker. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Εάν αρχίζουμε να κλείνουμε